Κύριε Πρόεδρε, να διαβεβαιώσω το σώμα ότι ο κύριος Κρεμαστινός όντως μου τα έχει πει, μου το έχει ξαναπεί. Είναι κάτι που δεν απλώς μεταφέρει ο κύριος Κρεμαστινός, το πιστεύει και ο ίδιος, θέλω να είναι σαφές. Οπότε ήσασταν άψογος ως προς τις υποχρεώσεις σας στους συναδέλφους. Θα προσπαθήσω να αναλύσω λίγο το σκεπτικό της πολιτικής που δεν έχει καμία σχέση με προσωπικά ζητήματα, όχι προφανώς με εσάς, αλλά ούτε και με τους συγκεκριμένους καθηγητές. Αυτό που ρωτάει ο κύριος Κρεμαστινός και ορισμένοι συνάδελφοι είναι το εξής. Γιατί αν έχω εγώ 2 χρόνια μέχρι να πάρω σύνταξη, να μην μπορώ να βάλω υποψηφιότητα και να πάρω τη θέση ενός διευθυντή που η θητεία του είναι τριετής. Γιατί μου το απαγορεύεις αυτό. Καταρχήν ο νόμος απαγορεύει, ο νόμος δεν δέχεται ότι πρέπει να μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και σε άλλου είδους θέσεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι πριτάνης του Πανεπιστημίου, ούτε πρόεδροι τμήματων κτλ. Άρα σε διοικητικές θέσεις, βεβαίως ένας διευθυντής εργαστηρίου, κλινικής με συγχωρείτε, δεν είναι μια αποκλειστικά διοικητική θέση, είναι μια θέση. Αυτές οι ιδιόμορφες θέσεις του Πανεπιστημίου που έχουν και μια ακαδημαϊκή βαρύτητα, πολλές φορές μπορεί να είναι και σημαντικότερη του διοικητικού. Αλλά ως προς τις θέσεις, τα μονοπρόσωπα όργανα, ακολουθούμε το ίδιο πράγμα σε όλα τα υπόλοιπα του Πανεπιστημίου. Το δεύτερο είναι το εξής. Εγώ να σας είμαι ειλικρινής, αν ήμουν καθηγητής ιατρικής και είχα ένα τέτοιο δίλημα, θα χαιρόμουν να πάει κάποιο νέο άτομο και εγώ που έχω αυτή την εμπειρία να μπορώ να το βοηθήσω. Γιατί θα πρέπει εγώ μέχρι να πάρω σύνταξη την τελευταία μέρα να εξαντλήσω αυτή τη θέση. Δεν είναι υποτιμητικό για τους γυρεότερους να παίρνουν θέσεις στο πανεπιστήμιο και διοικητικές νεότεροι. Και μόνον έτσι μπορεί να μεταφερθεί μία εμπειρία. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η καλώς νοούμενη καθοδήγηση θεωρείται κάτι το υποτιμητικό. Τώρα όμως δείξατε κάτι άλλο που ξέρω ότι εσείς προσωπικά διαφωνείτε σε αυτό. Αλλά προφανώς το θέσατε γιατί αυτό συζητιέται. Κοιτάξτε, δεν είναι επιχείρημα ότι αν του μένει 2 χρόνια θα πάει σε μία ιδιωτική κλινική. Επιτελεί ένα κοινωνικό λειτουργήμα. Εσείς προσωπικά μέχρι τελευταία μέρα ήσασταν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο με τις όποιες αντιρρήσεις, δυσκολίες κτλ. Αλλά εκεί δώσατε τη μάχη και νομίζω ότι αυτό ειδικά δεν μπορεί να είναι ένα επιχείρημα που κανείς πρέπει να πάρει στα σοβαρά. Το υπόλοιπο νομίζω ότι είναι μια καθημερινότητα που αυτή η όσμωση της εμπειρίας, ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια στην, θα έλεγα, ενεργή καριέρα ενός καθηγητού, γιατί ξέρετε ότι επί δικής μας κυβέρνησης έχει κανείς τη δυνατότητα να κάνει μαθήματα στο μεταπτυχιακό, έχει τη δυνατότητα να κάνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μαθήματα στο προπτυχιακό, στα διετή τώρα που έχουμε διαμορφώσει. Άρα θέλω να σας πω, δεν είναι ότι το Πανεπιστήμιο και η Πολιτεία παίρνει έναν καθηγητή στα 67 του και τον πετάει και πάει στα αζήτητα. Κουράγιο να έχει και καλή διάθεση, μπορεί να προσφέρει άπειρα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευτυχώς σας πρόλαβα και είπα ότι αυτά που λέτε όντως τα πιστεύετε και δεν είναι για λόγους δημοσίων σχέσεων. Κοιτάξτε, θίξατε ένα θέμα για το οποίο νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση μέχρι τελικής πτώσεως και αυτό είναι η ιδιομορφία και η κουλτούρα των καθηγητών ιατρικής σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο που έχει τις ιδιομορφίες, για να μην χρησιμοποιήσουμε λέξεις που είναι πιο βεβαρημένες. Νομίζουμε ότι και από το 1982 με τη μεταρρύθμιση που έγινε από την τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και από τις μεταρρυθμίσεις στη συνέχεια που επιχειρούμε εμείς, ένα από τα πράγματα είναι να μην υπάρχει αυτή η ετεροβαρή σχέση στα ιδρύματά μας. Οι καθηγητές της ιατρικής, των ιατρικών σχολών, πρώτα και κύρια είναι καθηγητές πανεπιστημίου και θεραπεύουν ένα συγκεκριμένο κλάδο, όπως τον κάνουν της νομικής, όπως τον κάνουν των πολυτεχνικών σχολών, των ανθρωπιστικών κτλ. Δεν θα πρέπει σε μια δημοκρατική χώρα κάποιοι να είναι πιο ίσοι από τους άλλους.
Προφανώς η έκφραση δεν είναι δική μου. Λέω λοιπόν ότι αυτό που θίξατε, την ιδιομορφία, την κουλτούρα, που το συγκρίνατε το Βόρειο με το Νότιο στην Ευρώπη, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι και στις βόρειες χώρες είναι τόσο πια πιο αγγελικά πλασμένες, αλλά ας πάμε παρακάτω, νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτογνωσίας και συζήτησης ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, στο γενικό. Ως προς το άλλο που είπατε, κοιτάξτε, πράγματι, εάν τυχόν φεύγει κάποιος διευθυντής και έρχεται κάποιος άλλος και ανατρέπει τα χειρουργικά ή οτιδήποτε άλλο, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν επιτυχημένη η εκλογή του νέου Προέδρου. Αν τυχόν δηλαδή εσείς φεύγετε και έρχεται κάποιος νεότερος και υπονομεύει τη δική σας καθημερινή λειτουργία, αυτό σημαίνει μια κακή εκλογή. Αλλά κακή εκλογή μπορεί να είναι και του διευθυντή που θέλει να μείνει μέχρι το τέλος της μέρας της ενεργούς του θητείας. Και σίγουρα, το να μην μπορεί να το κάνει δεν είναι φωτογραφικό. Το να μπορεί να το κάνει είναι φωτογραφικό. Λέω λοιπόν ότι η δημοκρατία μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Η επί της ουσίας καθοδήγηση είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Αν τώρα 2 χρόνια που του μένουν συνεχίζει να είναι διευθυντής και είναι κάποιος νεότερος, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και έτσι πάρα πολύ θετικό και ενθαρρυντικό. Μπορεί να διαφέρουμε για το τι σημαίνει ενθαρρυντικό, αλλά δεν έχει.